Σολάρι. Και πάλι ο Γηνιακός. Να μακρινό σουτ καλό από τον Πατράλη. Μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια ο Διούδης. Με τη συμπλήρωση 6 λεπτών στο παιχνίδι. Μπράβο στον Καράμπελα Μιλούνοβιτς. Γύρισε εξαιρετικά ο Σέρβος. Διατηρεί την ισορροπία του. Δίνει για τον Καπνίδη. Το πλασέ του Καπνίδη. Στο 19ο λεπτό ο Μπόμπερ του Άρη. Ανοίγει λογαριασμό για τη σεζόν στα επίσημα παιχνίδια. Δοκάρινο Μιλούνοβιτς σε θέση εντερφόρο Καπνίδης. Ο Ανάκογλου γυρίζει για τον Ντούνι. Ο Ντούνις εκτελεί. Μπάλα κοντράρει στον Πασαλίδη. Ο Τόλιος παραχωρεί το κόρνερ. Πέρασε και από το μαρκάρισμα του Γιατζιζόγλου. Η σέντρα με το αριστερό για τον Μιλούνοβιτς που κάνει το γυριστό. Πολύ εντυπωσιακή φάση από τον Σέρβο. Πάσα είναι εξαιρετική για τον Σγκούρη. Έξοδος του Διούδη που καταφέρνει να σταματήσει τον επιθετικό του Αιγινιακού. Για τον Ζούρκο. Δοκιμάζει το σουτ με το δεξί. Καλό. Στην αριστερή του γωνία ο Διούδης. Βγάζει την σέντρα για τον Μιλούνοβιτς. Και ο Μιλούνοβιτς με ένα ταπίν στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Τόλιου. Ζούρκος, τον Ιντζίδη που έχει αφήσει το κέντρο της αμυνάς του. Εκεί κάνει την κίνηση ο Ζούρκος και πλασάρει για να στείλει την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Διούδη. Ζούρκος έχει καλό δεξιμα, το έχει δείξει και το κάνει μια ακόμη φορά απειλώντας από μακριά το Διούδη. Εκτελεί το κόρνερ ο Τάτος. Στο δεύτερο δοκάρι μπάλα περνάει και καταλήγει στα δίχτυα και πάλι Μιλούνοβιτς, ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ξέχασε εδώ η άμυνα του Αιγινιακού και το πλήρωσε. Εκτέλεση κόρνερ του Τάτου. Και τρέχει ο Μπαργκάν να γεμίσει περιοχή. Ο Καπνίδης στο δεύτερο δοκάρι. Ο Τάτος στο πέναλτι. Ο Ανάκογλου λίγο έξω από την περιοχή δίνει στον Τάτο. Του δοκιμάζει την τρίπλα. Ανάμεσα σε πολλούς παίκτες του Αιγινιακού. Εκτελεί με το αριστερό. Η κόντρα στον Γιατζιζόγλου. Το σουτ καταπληκτικό από τον Μπαργκάν. Απόκρουση του Τόλιου και στη συνέχεια μπάλα φεύγει έξω από το rebound στο οποίο πηγαίνει ο Καπνίδης. Εμείς ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Το κύπελο ο Άρης έχει μια παράδοση. Θα το κυνηγήσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Αλλά ο αντικειμενικός σκοπός είναι το πρωτάθλημα. Τώρα, σε ένα φορά για την εικόνα του παιχνιδιού, θα έλεγα στο πρώτο ημίχρονο είμαστε αρκετά καλοί. Κάναμε και τον γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε λίγο νοθρά. Αλλά πιστεύω ότι μετά το δεύτερο γκολ σταθήκαμε καλύτερα. Είχαμε και ευκαιρίες. Κάναμε και τρίτο γκολ. Και γενικά το πιο σημαντικό είναι ότι σιγά σιγά θα